Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Στα χέρια των θεσμών οι νέες προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα η Κομισιόν. Αποκλείει τις πρόωρες εκλογές σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Υπομονή συνιστά ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης στην διοίκηση και τους εργαζόμενους του Αερολιμένα. Μάχη στη Βουλή μετά από παρεμβάσεις βουλευτών για τις ιδιωτικοποιήσεις και για την διακοπή των εργασιών στο Δασκαλογιάννης. Σοκαριστικά στοιχεία για την γυναική κακοποίηση στην Ελλάδα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σε σχετική ημερίδα από την αστυνομική διεύθυνση Κρήτης. Το πρόβλημα είναι έντονο και στο νησί, ωστόσο οι γυναίκες σιωπούν. Ανατροπή στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία, βλέπει ο δικηγόρος της οικογένειας. Μέτρο-μέτρο καλύπτουν τώρα το χάσμα που τους χωρίζει κυβέρνηση και δανειστές. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως το κείμενο της νέας πρότασης που έστειλε στους θεσμούς η ελληνική πλευρά ανεβάζει και άλλους τους συντελεστές ΦΠΑ, ενώ δεσμεύεται και για μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα στη διετία 2015-2016. Κλειδί για τυχόν συμφωνία θα αποτελέσει πάντως το ζήτημα της διευθέτησης του χρέους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν δέχεται, όπως της είχε προταθεί παρασκηνιακά, υποσχετική για συζήτηση του θέματος στο μέλλον, παραδείγματος χάρη για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά δέσμευση των δανειστών πως και πότε θα κλείσει το θέμα. Στο μεταξύ, παρά τις επιφυλάξεις των προηγούμενων ωρών και τα αρνητικά σχόλια για τη νέα ελληνική πρόταση, η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει την αυριανή τριμερή συνάντηση μεταξύ Μέρκελ, Ολάντ και Τσίπρα. Θα παραμένουμε στις εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας και θα πάμε στον Πέτρο Λιωτάκη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πέτρο, καλησπέρα. Ζήσαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας το θρίλερ αν θα γίνει τελικά ή όχι η αυριανή συνάντηση μεταξύ της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Ολάντ και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι, όπως υποστηρίζει και η γερμανική κυβέρνηση, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε με ποια πρόταση πλέον πηγαίνει για αυτή τη συνάντηση ο κύριος Τσίπρας και ποιες αλλαγές ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι διαβουλεύσεις ακολουθούν πυρετόδης ρυθμούς αυτή την ώρα. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα σύννεφο πάνω από τη διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους θεσμούς. Ευτυχώς όμως δεν είναι μαύρο σύννεφο, είναι ένα σύννεφο μυστηρίου. Με τις πληροφορίες που έρχονται τις τελευταίες ώρες για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης να είναι αλληλοσυγκρώμενες. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που ανέφερες εσύ, ότι μέχρι και πριν από λίγο, όταν επιβεβαιώθηκε από τη Γερμανική Καγκελαρία, ήταν στον αέρα η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάν, ίσως και τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Αυτό παραμένει ακόμα να διασαφινιστεί. Ένα άλλο θρίλερ όμως που παίχτηκε νωρίτερα και αυτό ήταν που είχε πυροδοτήσει τα σενάρια για αναβολή της αυριανής συνάντησης, ήταν το εάν και κατά πόσο η ελληνική πρόταση. Όχι αν έχει γίνει αποδεκτή, δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι απλά αποδεκτή. Αν είναι αλλά επαρκής. Έστω αποτελούσε πεδίο συζήτηση. Είχαν κυκλοφορήσει λοιπόν έντονες φήμες νωρίς το πρωί ότι η ελληνική πρόταση απερίφθη με συνοπτικές διαδικασίες από την Κομισιόν. Το διέψευσε αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Χινάς, τονίζοντας ότι εξετάζεται με προσοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα απαντηθεί γραπτός από την Κομισιόν το τι υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά με βάση την πρόταση που κατέθεσε η ελληνική πλευρά. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι λοιπόν, γιατί από εκεί που γνωρίζαμε ότι στην ουσία όπως την πήρε την πρόταση η Κομισιόν την τσαλάκωσε και την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, φαίνεται ότι βλέπει κάποια σημεία σύγκλησης και στην ελληνική πρόταση. Άλλωστε οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις δεν σταμάτησαν, συνεχίστηκαν και σήμερα στις Βρυξέλλες όπου παραμένει η ελληνική ομάδα διαπραγμάτευσης με επικεφαλής τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, συναντήθηκε και σήμερα με τον Πιέρ Μοσκοβισί και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτά κατά πόσο θα έχουν δημιουργήσει το υπέδαφος για να πατήσουν αύριο οι ηγέτες και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ξαφνικά άλλαξε το κλίμα και είναι εύκολο να γεφυρωθούν οι διαφορές. Και ούτε σημαίνει ότι αύριο μετά από αυτήν την συνάντηση σώνει και καλά θα έχουμε μια τελική συμφωνία. Κρατάμε μικρό καλάθι. Είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή ημέρα για την διαπραγμάτευση και πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που τελικά θα πραγματοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, εάν θα βγει λευκός καπνός ή θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές, αυτό το ξέρουμε σε λίγες ώρες από τώρα. Θα το ξέρουμε όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση. Δεν θα το ξέρουμε καν πριν ξεκινήσει. Άλλωστε, δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα ξεκινάει μια συνάντηση με αλφα δεδομένα και θα ολοκληρώνεται φέρνοντας νέα δεδομένα. Και για να μην παρεξηγηθούμε,
Δεν μπορεί κάποιος να πει, να πει ότι σήμερα έγινε κάτι δραστικό που να δημιουργεί λόγους αισιοδοξίας. Αυτό που έγινε είναι ότι δεν επιβεβαιώθηκαν τα καταστροφικά σενάρια που κυκλοφόρησαν το πρωί. Ως εκεί όμως. Από εκεί και πέρα βεβαίως, την ώρα που προσπαθεί να κλείσει τα μέτωπα με το εξωτερικό Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει να διαχειριστεί και τα εσωτερικά μέτωπα που δεν εκεί είναι. Εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι την ίδια στιγμή που η συμφωνία βρίσκεται πραγματικά στον αέρα, κάνουν λόγο για αυξήσεις, κάνουν λόγο, θυμούνται μάλλον ορισμένα από τα προεκλογικά συνθήματα με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βρεθεί στη θέση της εξουσίας. Και δεν είναι ένα σχέδιο. 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και κριτική υπογράφουν εκεί μέσα την τροπολογία η οποία κατατίθεται στη Βουλή, με την οποία ζητούν να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μέρος από τις προεκλογικές εξαγγελίες του, κυρίως στα εργασιακά, τα οποία βεβαίως έρχονται σε αντίθεση με όσα συζητάει με τους θεσμούς. Κύριος Μιχαηλογιαννάκης, νομίζω, υπογράφει και ο κύριος Πολάκης. Από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης είχε δείξει ότι θα είναι ένας από αυτούς που θα κρατήσουν τη σκληρή γραμμή. Και για τον Παύλο Πολάκη επίσης δεν αποτελεί έκπληξη. Προσπάθησε πάντως ο Αλέξης Τσίπρας να κατευνάσει τους τόνους. Μίλησε σήμερα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψε εκ νέου τα σενάρια πρόωρων εκλογών και υπογράμμισε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς την κυβέρνηση σε αυτή την κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης. Μήνυμα με προφανούς αποδέκτες, τους βουλευτές και τα σημαντικά στελέχη, και ας μην ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Δεν ξεκίνησαν τώρα ούτε και σήμερα οι διακοπή στις εργασίες που αφορούν το έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης των Χανίων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στην διοίκηση όσο και στους εργαζόμενους του αερολιμένα, με τον αρμόδιο ωστόσο υπουργό Γιώργο Σταθάκη να συνιστά υπομονή για λίγες ακόμη ημέρες. Για το ίδιο θέμα, αλλά και για την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, τη Δευτέρα το βράδυ υπήρξαν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους βουλευτές Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ, Λευτέρη Ευγενάκη και Μανώλη Συντηγάκη, στις οποίες ωστόσο ο κ. Σταθάκης απάντησε με γενικές αναφορές. Ακινητοποιημένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα μηχανήματα στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, καθώς οι εργασίες επέκτασης του αερολιμένα έχουν παγώσει από την προηγούμενη Πέμπτη λόγω οφειλών προς τον ανάδοχο εργολάβο. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας για επανέναρξη των εργασιών τη Δευτέρα δεν επιβεβαιώθηκε, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στους φορείς της Κρήτης, οι οποίοι βλέπουν να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να κινδυνεύει ένα γιγαντιαίο έργο καθοριστικό για την ανάπτυξη του νησιού. Το ζήτημα έφεραν σήμερα στη Βουλή οι Ηρακλειώτες βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης και Μανώλης Συντηγάκης, με τον Γιώργο Σταθάκη πάντως να απαντά ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το έργο το οποίο επικαλείστε ότι δεν ξεκίνησε σήμερα, κάνετε υπομονή 2-3 μέρες. Η συνάντηση που είχα με την ανάδοχο εταιρεία του έργου ήταν επικοδομητική, απέσυρε την επιστολή αναστολής την οποία έχει απέσυρε την επιστολή. Επιτρέψτε μου. Παρασκευή έγινε συνάντηση. Τώρα δεχτείτε αυτό που λέτε. Γιατί δεν ξεκίνησε τη Δευτέρα. Κάντε υπομονή 2-3 μέρες και ελάτε την άλλη εβδομάδα να μου πείτε ότι σταμάτησε. Το που λέει ο Υπουργός, ορίστε τελειώ. Κύριε Υπουργέ, δεχτείτε το αφού σας λέει τώρα, υπολάτε κύριε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ να δεχτώ οτιδήποτε πει ο κύριος Σταθάκης, με καλή πρόθεση άλλωστε είμαστε εδώ πέρα, αλλά δεν θα λέτε ψέματα. Και θα κοροϊδεύετε και εμάς, αλλά και τον ελληνικό λαό. Και τους Χανιώτες παρακολουθούν αυτή την ώρα. Καμία αίτηση δεν έχει γίνει διακοπής ή επαναλειτουργίας του εργοταξίου, άρα όχι ψέματα. Η εργολαβία σταμάτησε. Όντως, κατεβήκατε στα Χανιά, είχατε συνάντηση και δεσμευτήκατε ότι σήμερα θα ξεκινούσαν οι εργασίες. Δεν ξεκινήσανε. Δεν ξεκινήσανε. Η κόντρα του Υπουργού Οικονομίας με τους δύο βουλευτές επεκτάθηκε και στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το Δασκαλογιάννης. Εσείς λέγατε ότι η κυβερνητική επιχείρηση ξεπουλήματος των αεροδρομίων της χώρας οδηγεί σε ένα εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Εσείς λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις να αποτραπεί αυτό το έγκλημα της κυβέρνησης της Τρόικα. Κύριε Σταθάκη, σας καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα. Θα συμπληρώσω ότι λέγατε το Νοέμβριο, όταν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ της Fraport. Εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και προσθέτατε, η πώληση της δημόσιας αυτής υποδομής προσβάλλει ευθέως το δημόσιο συμφέρον.
Σήμερα λοιπόν τα αφαιτείτε όλα, ερχόσαστε όχι να ανατρέψετε την ιδιωτικοποίηση, αντιθέτως να την επισπεύσετε. Σας υπενθυμίζω ότι στον κατάλογο των ιδιωτικοποιήσεων που υπήρχαν στο μνημόνιο ήταν η ΔΕΗ και πολλές ΕΛΤΑ και πάρα πολλοί άλλοι οργανισμοί. Αυτά δεν υπάρχουν στην δική μας πρόταση, όσο και να ψάξετε. Οι Λευτέρης Αυγενάκης και Μανώλης Συντυχάκης καυτηρίασαν και την πρόσφατη δήλωση του Πάνου Καμένου κατά της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων. Ήρθε ο κύριος Καμένος στα Χανιά πριν από λίγες μέρες, ο οποίος νόμιζε ότι μοίραζε καθρεπτάκια σε ηθαγενείς. Και τι μας είπε? Είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων, όχι των υπολείπων 13, του αεροδρομίου Χανίων. Εξ ονόματι πιανού μιλούσε? Μήπως μιλούσε εξ ονόματι των αμερικανικών συμφερόντων? Ο κύριος Καμένος, ανέξοδα και αναρμοδίως, δηλώνει αυτό που θέλουν να ακούσουν οι ψηφοφόροι του, αλλά και τα τοπικά στελέχη και φίλοι του κόμματός τους. Εσείς ως αρμόδιος υπουργός και Χανιώτης βουλευτής, τι κάνετε για αυτά τα λεγόμενα συνάδελφου σας υπουργού, μέλους της κυβέρνησης? Ο Γιώργος Σταθάκης, ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει την τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με τη νέα συρρυκνωμένη της μορφή αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του τη Δευτέρα. Η υπηρεσία πριν από την κατάργησή της αριθμούσε 75 υπαλλήλους, ενώ σήμερα καλείται πλέον να λειτουργήσει με μόλις 21 άτομα. Την απόφαση του Δήμου Ηρακλείου να επανασυστήσει τη δημοτική αστυνομία έστω και με 21 δημοτικούς αστυνομικούς εναντί των 75 που λειτουργούσε μέχρι πριν από 2 χρόνια η δημοτική αστυνομία, ανακοίνωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες επαφές με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της δημοτικής και της ελληνικής αστυνομίας. Θεωρούμε ότι το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, είναι ένας μεγάλος Δήμος και έπρεπε να επαναστήσει τη δημοτική αστυνομία και βέβαια να διεκδικεί όλο και περισσότερο προσωπικό για αυτήν. Το σημαντικό είναι ότι κάτω των 50 δημοτικών αστυνομικών οι αρμοδιότητες είναι συγκεκριμένες και λιγότερες. Έχει ήδη γίνει συνάντηση με την ελληνική αστυνομία και το Δήμαρχο, ούτως ώστε να υπάρξει συνεργασία στις συναρμοδιότητες, ειδικά τις νυχτερινές ώρες από τις 10 και μετά η δημοτική αστυνομία δεν θα λειτουργεί, οπότε η ελληνική αστυνομία θα έχει όλες τις αρμοδιότητες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Βαρδαβάς κάλεσε τους πολίτες να έχουν στο μυαλό τους ότι πλέον η δημοτική αστυνομία θα λειτουργεί με λιγότερο από το 1/3 του προσωπικού και να βοηθήσουν όλοι ώστε να έχει ένα αποτελεσματικό έργο. Αυτό που θέλω να ενημερώσω τους Ηρακλειώτες και είναι να σεβαστούμε πάνω απ' όλα όλοι μας και να βοηθήσουμε το έργο των λίγων δημοτικών αστυνομικών. Να μην έχουμε στο μυαλό μας τη δημοτική αστυνομία που ξέραμε, που τη συναντούσαμε συχνά στο δρόμο. Μιλάμε για πολύ λιγότερα άτομα, τα οποία θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς, ούτως ώστε να παράγει το έργο που πρέπει να παράγει. Βόμβα μεγατόνων αναμένεται να σκάσει τα επόμενα 24 ώρες στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να απαγγελθούν κατηγορίες, οι οποίες πιθανόν να αναφέρονται ακόμη και σε ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία του άτυχου 20χρονου φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής των Ιωαννίνων. Για ανθρωποκτονία κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου φοιτητή, προαναγγέλλοντας την απαγγελία της σχετικής κατηγορίας σε άτομα που προέρχονται από τη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να απαγγελθούν διώξεις για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη και σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας και ποινικολόγο των Ιωαννίνων Δημήτρη Μπούκα, αυτές μπορεί να αναφέρονται ακόμα και σε ανθρωποκτονία. Εκτιμώ ότι ο εισαγγελέας δεν αποκλείεται να πιστεί ότι τελέστηκε ανθρωποκτονία και θα απαγγείλει σχετική κατηγορία σε συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα στη σχολή. Είμαι βέβαιος ότι η μοιραία Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, όποτε χάθηκαν τα ίχνη του Βαγγέλη, υπήρξε εμπλοκή και άλλου ατόμου το οποίο ευθύνεται για τον θάνατό του. Και δεν εννοώ ότι εξώθησε τον Βαγγέλη στο να βάλει τέλος στη ζωή του. Τότε θα μιλούσαμε για αυτοκτονία. Μιλάω καθαρά για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται πως το θρίλερ της εξαφάνισης του Βαγγέλη Γιακουμάκη είχε διαρκέσει 37 ολόκληρες ημέρες μέχρι που βρέθηκε το πτώμα του σε προχωρημένη σύψη σε ένα λασπωμένο χωράφι κοντά σε σχολείο που φοιτούσε το άτυχο παιδί. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Την Κρήτη επισκέπτεται ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη Ανδρέας Λοβέρδος. Σειρά επαφών του πρώην Υπουργού με φορείς στο Ηράκλειο. Μία από τις πλέον θρασίδατες ληστείες των τελευταίων χρόνων έγινε στο χωριό Σταυράκια. Η ληστεία έγινε πριν από λίγα 24 ώρα. Οι τρεις ληστές εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στη μονοκατοικία και χωρίς να ζητάσουν καθόλου, έφτασαν στο σημείο
να απειλήσουν ακόμη και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας, προτάσσοντας τα όπλα τους. Τον τρόμο και τον πανικό έζησε μια γυναίκα στο σπίτι της μέσα μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η γυναίκα είχε πάει να αγοράσει παγωτά στα παιδιά της όταν επιστρέφοντας την περίμεναν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι. Την ανάγκασαν να βγει από το αυτοκίνητο, μπήκαν μαζί της στο σπίτι. Ένας από τους τρεις την ακινητοποίησε μαζί με τα παιδιά με την απειλή του όπλου και στη συνέχεια οι άλλοι έψαχναν ολόκληρο το σπίτι. Πήραν 60 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα της ίδιας και των παιδιών και εξαφανίστηκαν με το αυτοκίνητό της, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο που οδηγεί προς τις Μοιρές. Μάλλον δεν έγινε κάτι σοβαρό, διότι μόνο ένα αυτοκίνητο μάλλον πήραν και βρέθηκε παραπάνω. Ούτε ξέρω όμως σε ποιο σπίτι είναι, ούτε που έγινε αυτό. Βεβαίως με ανησυχεί, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά γίνονται και για την υγεία μας και για τα ασφαλιάς μας. Το πρωτοφανές περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς ουδέποτε στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι ανάλογο. Όπως λένε οι κάτοικοι, η παρουσία της αστυνομίας είναι ανυπαρκτή. Η γυναίκα στη συνέχεια ειδοποίησε από κινητό τηλέφωνο περαστικού από το δρόμο την αστυνομία, η οποία κάνει έρευνες προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες. Είναι ντροπή βέβαια να απειλούν τα παιδιά. Είναι μεγάλη ντροπή. Αλλά η αστυνομία που είναι. Δεν το περιμένεις αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον όσο καιρό είμαστε εμείς εδώ, δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα εδώ πέρα. Και γενικά στα χωριά γύρω στο Ηράκλειο προς το παρόν ζούμε καλά. Εντάξει, παίρνουν. Στο σπίτι σου με το όπλο και ναι, νομίζω. Τα παιδιά ναι, βέβαια, είναι σοβαρό, οδυνηρό. Κάτι πρέπει ας πούμε, να κάνουμε κι εμείς από τη μεριά μας. Θωρακίζουμε το χώρο μας όπως μπορούμε, να προστατευόμαστε όπως μπορούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανησυχητικό. Σοβαρό, όχι λίγο. Σοβαρό. Τι να πω τώρα. Πού είμαστε κι εμείς, όλοι. Η ερώτηση που έκανε στην άρχουσα είναι πεναλιστή στο σπίτι. Εσείς ξέρετε τι θα κάνατε εκείνη τη στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει. Σε 24-ωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας και της Κρήτης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η κινητοποίηση αυτή, όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, θα αποτελέσει την αρχή σε μια σειρά κλιμακούμενων αντιδράσεων στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αποσύρει το μέτρο της απελευθέρωσης του δικτύου διανομής των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Δεν διατίθενται να πληρώσουν το μάρμαρο της οικονομικής συμφωνίας με τους εταίρους οι φαρμακοποιοί της Ελλάδας, οι οποίοι κατεβαίνουν αύριο σε 24-ωρη απεργία ενάντια στην ελεύθερη διακίνηση των μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή μη υποχρεωτικώς αποζημιούμενων, όπως τα χαρακτηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Δεν υπάρχει κανένας λογικός λόγος. Προφανώς και είναι λόγοι συμφερόντων, λόγοι κατευθυντήριων γραμμών από άλλα συμφέροντα, τα οποία τείνουν προς τον εξαφανίσουν το φαρμακείο της γειτονιάς, το φαρμακείο το οποίο στέκεται δίπλα στον πολίτη και όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και το ξέρουν οι ίδιοι οι ασθενείς πελάτες και ακροατές σας ότι αυτό συμβαίνει. Ο καθένας ξέρει το φαρμακοποιό του και πώς αυτός τον στηρίζει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και καλούμε και την κοινωνία να σταθεί δίπλα μας σε αυτό, διότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς είναι να σε εξυπηρετεί ο φαρμακοποιός σου και πώς είναι να σε εξυπηρετεί ένα πρόσωπο κατάστημα που δεν σε γνωρίζει. Η τρύπα στα ταμεία του ΕΟΠΗ διευρύνεται, όπως και η λίστα των φαρμάκων που πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη για να αγοραστούν. Στην Ελλάδα σημειώνονται οι χαμηλότερες τιμές πανευρωπαϊκά στα μη ΣΥΦΑ. Αύριο θα λειτουργήσουν μόνο τα φαρμακεία που είχε προγραμματιστεί να εξυπηρετήσουν το κοινό ως εφημερεύοντα. Τα μη υποχρεωτικώς αποζημιούμενα φάρμακα, όπου αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, γιατί έτσι έχει προκύψει να είναι, δεν υπάρχουν ελαφριά φάρμακα τα οποία ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο του με δική του πρωτοβουλία να πάρει, χωρίς τη σύσταση του γιατρού ή του φαρμακοποιού του ή που δεν υπόκειται σε συνταγογράφηση. Η λίστα αυτή είναι μια τεράστια λίστα φαρμάκων, η οποία προχωράει και μεγαλώνει από άποψη κωδικών. Και αυτό γιατί λόγω μη ικανότητας του ΕΟΠΗ να αποζημιώσει όλα αυτά τα φάρμακα, σταδιακά με τις λίστες όπως αυτές που προκύπτουν και σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, βγαίνουν φάρμακα εκτός συνταγογράφησης. Είναι η κλασική ερώτηση που απαντάμε και στους ασθενείς μας. Αυτό γράφεται, δεν γράφεται, μα γραφόταν. Ναι, δεν γράφεται πλέον, διότι δεν μπορεί ο ΕΟΠΗ να το αποζημιώσει. Η αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου εκτιμά ότι η διακίνηση φαρμάκων και από σούπερ μάρκετ θα επιφέρει και στην Ελλάδα τις ολέθριες συνέπειες που έζησαν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν το μέτρο μέχρι να ανακληθεί. Και για οικονομικούς λόγους, κυρίως για λόγους δημόσιας υγείας και τάξης. Σε καμία χώρα
πανευρωπαϊκά που κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, όλες πλέον δρούν τραβώντας το μέτρο το συγκεκριμένο πίσω. Και αυτό γιατί αυξήθηκαν οι εισαγωγές των ασθενών που λόγω αυτοθεραπείας αύξησαν την κατανάλωση των συγκεκριμένων φαρμάκων, δεν υπήρχαν οδηγίες, δεν υπήρχε σωστή συντήρηση των φαρμάκων, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχουν 11.500 φαρμακεία με ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή σε όλη την Ελλάδα, δεδομένου το ότι υπάρχουν οι χαμηλότερες τιμές αποδεδειγμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο κομμάτι της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων, να διατεθούν μέσω άλλων καναλιών διανομής. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, βουλευτής Αθηνών Ανδρέας Λοβέρδος, επισκέπτεται το Ηράκλειο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κάθοδο του κυρίου Λοβέρδου, η οποία ξεκίνησε νωρίς σήμερα το απόγευμα. Χάρη, καλησπέρα. Πανάς, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Λοβέρδος βρίσκεται στο Ηράκλειο. Προεκλογική περίοδος για το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Λοβέρδος είναι υποψήφιος μαζί με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και με την κυρία Γεννηματά. Βρίσκεται στο Ηράκλειο, μιλάει σε στελέχη τα οποία ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ανήκουν στην σφαίρα της επιρροής του κύριου Λοβέρδου. Θέλουμε να πούμε ότι ο κύριος Λοβέρδος στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν στην Κρήτη για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΠΑΣΟΚ, ενώ υποψηφίων συνέδρων για το ΠΑΣΟΚ, δεν είχε την καλύτερη δυνατή, θα έλεγα, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Λοβέρδος βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο προκειμένου να μιλήσει στα στελέχη του κόμματος εν ώψη της κυριακάτικης ψηφοφορίας. Κάτι που ο κύριος Λοβέρδος πιστεύει ότι θα μπορέσει να πάρει ψήφους από την Κρήτη. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να κάνει και μια ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και τη διαπραγμάτευση, η οποία δεν οδηγεί, όπως λέει, πουθενά και ουσιαστικά έχει γυρίσει την ελληνική οικονομία αρκετά πίσω. Μάλιστα, Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Οι δυνατότητες που παρέχει στους δύο μεγάλους δήμους της Κρήτης, αυτούς του Ηρακλείου και των Χανίων, που θα συμμετέχουν στο σχέδιο ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε στη Λότζια. Όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στη τηλεόραση Κήτων, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας, το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης παρεμβάσεων, δράσεων και έργων για την καταπολέμηση της ανεργίας για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πολεοδομικής παρέμβασης και σύνδεσης των έργων υποδομής με την πραγματική οικονομία του Ηρακλείου θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Ηρακλείου, υιοθετώντας μαζί με το Δήμο Χανίων τα κονδύλια που προβλέπονται στο περιφερειακό πρόγραμμα για τους δύο Δήμους. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, το σχέδιο ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης παρεμβάσεων και δράσεων έργων καταπολέμησης της ανεργίας για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που είναι ένα υποσύνολο από αυτά που ανέφερα, έχουν για την περιφέρεια Κρήτης μόνο το Ηράκλειο και τα Χανιά. Για αυτές τις δύο πόλεις υπάρχει εξασφαλισμένη μια ρητή χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Κρήτης, που ανέρχεται περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ και είναι σαν βάση εκκίνησης. Αυτά τα 25, εφόσον αποκτήσει οριμότητα κάθε Δήμος σε όλους τους τομείς που προανέφερα, μπορεί να γίνουν πολλαπλάσια. Αρκεί να τεκμηριώνεται, και αυτό είναι το ζητούμενο της προετοιμασίας που κάνουμε, ότι όλα θα οδηγήσουν σε μια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας περιοχής, μια αύξηση της απασχόλησης και άρση κάποιων μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η πόλη έχει χωριστεί σε ζώνες και θύλακες και το αρχικό μπάτζετ είναι 23 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης για τους δύο Δήμους. Μπορεί όμως να ξεπεράσει και τα 100 εκατομμύρια ευρώ, αν οι σχεδιαζόμενες δράσεις είναι στοχευμένες και μπορούν να απαντήσουν στο σκοπό που εξυπηρετούν. Το σχέδιο ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων αποτελεί ένα εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ανάγκες κοινωνικές, ανάγκες σε τεχνικά έργα και ανάγκες αναβάθμισης του φυσικού και κτηριακού περιβάλλοντος, αλλά και δράσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το να βλέπεις τη συνολική εικόνα στο τι κάνεις, μας επιβάλλει όλα όσα προτείνουμε να οδηγούν σε μια εικόνα βελτίωσης της πόλης συνολικά. Άρα, οι παρεμβάσεις δεν έχουν συγκεκριμένο περιορισμό. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες για την ίδρυση επιχειρήσεων, για την αναμόρφωση περιοχών που μπορεί να υποστηρίξουν τον τουρισμό, για ενεργοποίηση θυλάκων που φαίνεται από το σχεδιασμό ότι έχουν τρομερές δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών και μένουν ανενεργές, όπως το Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο. Άρα, το διατάφτα είναι ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο τι θα προταθεί. Μπορούμε να καλύψουμε συνολικά οτιδήποτε συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου και στην
εξειδίκευση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε δυναμικά πλεονεκτήματα που θα μεταφράζονται σε αύξηση του εισοδήματος του κόσμου και ευκαιρίες απασχόλησης. Μία στις τρεις γυναίκες σε επίπεδο Ευρώπης έχει πέσει θύμα κακοποίησης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ερευνών που έχουν διενεργηθεί. Το πρόβλημα είναι έντονο και στην Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη. Παρά το γεγονός πως τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, το πρόβλημα είναι όχι μόνο απλά υπαρκτό, αλλά και έντονο. Η βασική αιτία για την οποία παρατηρείται το φαινόμενο αυτό, όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια σχετικής ενημερωτικής εκδήλωσης που οργάνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, είναι σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς το γεγονός πως ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων για κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους δυσκολεύεται ή δεν φτάνει ποτέ στο σημείο να καταγγείλει το θήτη. Υπαρκτό πρόβλημα με διαστάσεις μεγαλύτερες από ό,τι παρουσιάζουν τα στοιχεία είναι η γυναικεία κακοποίηση στην Ελλάδα. Σε επίπεδο Ευρώπης, μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Οι προεκτάσεις του φαινομένου αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης του βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που οργάνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς στη σήμερα μας απασχολεί σχεδόν καθημερινά τις αστυνομικές υπηρεσίες όλου του νησιού. Γι' αυτό αποφασίσαμε και την διεξαγωγή της απόψινής ημερίδας και ευελπιστούμε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Όλοι οι φορείς, όλες οι υπηρεσίες μαζί με ικανοποιητικότερο βαθμό το κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε όχι για ένα απλά τοπικό φαινόμενο, αλλά για ένα παγκόσμιο φαινόμενο με επιδημιολογικά στοιχεία. Οι επιπτώσεις είναι αρκετές, κυρίως ψυχολογικές, με εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Τα νούμερα και οι προσωπικές ιστορίες κακοποιημένων γυναικών φανερώνουν μία εικόνα ζωφερή. Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι αστυνομικές αρχές και στην Κρήτη, η κακοποίηση είναι ένα αδίκημα που δεν φαίνεται, ενώ ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων για κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους δυσκολεύεται ή δεν φτάνει ποτέ στο σημείο να καταγγείλει τον θήτη. Τα εγκλήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση των γυναικών χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Οφείλουν οι αστυνομικοί που έρχονται σε επαφή με κακοποιημένες γυναίκες να καταλάβουν την ιδιαιτερότητα του αδικήματος, μάλλον της υπόθεσης την οποία αντιμετωπίζουν. Είναι όμως πολύ σημαντικό οι ίδιες οι γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγείλουν την κακοποίησή τους. Στην Κρήτη λειτουργούν σήμερα αρκετές δομές που είναι έτοιμες να υποδεχτούν κακοποιημένες γυναίκες και να τις υποστηρίξουν νομικά, ηθικά, πρακτικά και ψυχολογικά. Σημαντικός αριθμός γυναικών καταφεύγει στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών στα Χανιά, ενώ ανησυχητική είναι και η αύξηση των θυμάτων που ζητούν υποστήριξη από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Ρεθύμνου. Το σημαντικότερο βήμα για μια γυναίκα είναι να αναγνωρίσει το ζήτημα με το οποίο είναι αντιμέτωπη. Όταν το συνειδητοποιήσει και αποφασίσει να κάνει το βήμα να απευθυνθεί στο κέντρο και θέλοντας να βοηθήσει τον εαυτό της αλλά και τα παιδιά της κατ' επέκταση, είναι πάρα πολύ εύκολο να ακολουθηθεί ο δρόμος της απομάκρυνσης από το βίαιο περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο. Αυτό κοιτάξτε, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, η γυναίκα, ώστε να προστρέχει στις υπηρεσίες του Δήμου και σε κάποια άλλη υπηρεσία συναφή να αναδεικνύεται το πρόβλημά της από ειδικούς κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κτλ. Και που θα αξιολογήσουν αν είναι ικανοί, αν συντρέχουν οι λόγοι να φιλοξενηθεί ή όχι. Στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Χανίων, μαζί με τις γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, φιλοξενούνται και τα παιδιά τους για διάστημα από 3 μέχρι και 18 μήνες. Φορείς, σύλλογοι και υπηρεσίες που εμπλέκονται με την αντιμετώπιση του φαινομένου στέλνουν το μήνυμα ότι η πρόληψη της βίας είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για τον περιορισμό της, ενώ καλούν τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους. Στην Κρήτη βρέθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη. Η δημοφιλής πολιτικός επισκέφθηκε το Ρέθυμνο, καθώς ήταν κεντρική ομιλήτρια σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Ένα στα πέντε παιδιά έχει δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό είναι και το σύνθημα της εκστρατείας στην οποία ηγείται η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη. Το όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Αντιλαμβάνεστε, ο δράστης προκειμένου να κρύψει αυτό που συμβαίνει, ζητά από το παιδί να κρατήσουν μυστικό και έτσι από τη μια το παιδί φοβάται, από την άλλη σταδιακά νιώθει συνένοχο και δεν τολμά να αποκαλύψει τον εφιάλτη που βιώνει. Σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας ότι το παιδί ενημερώνει σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, όταν κάποιος του ζητάει να κρατήσει μυστικά. Δεύτερον, όταν κάποιος του προσφέρει δώρα τακτικά, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο είναι προσφορά αγάπης ή πότε αποτελεί δωροδοκία και στη συνέχεια ο δράστης θα ζητήσει αντάλλαγμα. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν κάποιος προσπαθεί να το απομονώσει.
μέσα στο σπίτι σε κάποιο δωμάτιο, στο σχολείο σε κάποια αίθουσα, στο γυμναστήριο, στα αποδυτήρια και ούτω καθεξής. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ευαισθητοποιηθεί και σε συνεργασία με τους ειδικούς παρεμβαίνουν σε όλα τα πλαίσια του εφικτού. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, πολύ σημαντικό, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση γονέων, επίσης πολύ σημαντικό, και κάπου λίγο να ξεκαθαρίσει και η πολιτεία τι ακριβώς θέλει να κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Δεχόμαστε ως εκπαιδευτική κοινότητα αρκετά αντιφατικά μηνύματα μέσα από την πολιτεία. Εμείς στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου χρόνια τώρα προσπαθούμε να ιδρύσουμε ένα ιατροπαιδαγωγικό κέντρο που θα παρεμβαίνει και στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες με άξονα αυτά τα θέματα σεξουαλικής κακοποίησης. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι τετράχρονο, το οποίο ξέρει πάρα πολλά πράγματα για το σεξ, λεκτικά, στάση σώματος κτλ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Ένα παιδί το οποίο αρνείται να συναντήσει συγκεκριμένα άτομα, ενώ πριν, για παράδειγμα, πήγαινε στη γυμναστική ή πήγαινε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, τώρα δεν πάει. Ένα παιδί που ζωγραφίζει σεξουαλικές πράξεις συνεχώς. Είναι κάποια από αυτά τα σημάδια. Σημαντικό είναι να βελτιωθούν τα αντανακλαστικά της πολιτείας για πρόληψη παρά για καταστολή της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτοί που απειλούν τα παιδιά είναι κατά το 70% από το στενό οικογενειακό ή κοινωνικό ή φιλικό τους περίγυρο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά πραγματικά μέχρι να συνειδητοποιήσουν την κακοποίηση αυτή έχει συμβεί. Και όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις ενέργειες είναι συνήθως ανώμαλοι τύποι που η τιμωρία δεν τους συγκρατεί. Αυτό που θα σώσει τα παιδιά μας είναι αυτά να ξέρουν από τι να προφυλάσσονται. Οι παθογένειες της κοινωνίας και ιδιαίτερα ό,τι αφορά την κακοποίηση των ανηλίκων θα πρέπει να βγαίνουν στο φως για να μπορούν επιτέλους να αντιμετωπιστούν με τρόπο ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις και να μην δημιουργούνται δράματα όπως έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Και τη νέα σχολική χρονιά θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οικονομικά αδύναμους μαθητές του Ηρακλείου το κοινωνικό φροντιστήριο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, η επέκτασή του και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Εντάσει, εξακολουθεί να προκαλεί η απομάκρυνση των μπαρών που είχε τοποθετήσει η ενορία του Αγίου Νεκταρίου Παχιανών στο πεζόδρομο που διέρχεται μπροστά από τον ναό. Από την πλευρά της ενορίας, ξεκαθαρίζεται πάντως πως δεν υπάρχει θέμα παρουσίαση όχι των μπαρών, αλλά ο νόμος, όπως τονίζεται, πρέπει να εφαρμοστεί. Εμένει στη θέση του ο εφημέριος του Αγίου Νεκταρίου στα Παχιανά ότι ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού είναι πεζόδρομος, σύμφωνα και με την απόφαση που είχε πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία. Έγινε μια συμφωνία πριν από τη διάνοιξη αυτού του δρόμου. Όπως βλέπετε, αυτός ο δρόμος, αυτό το κομμάτι του δρόμου είναι η αυλή της εκκλησίας. Έγινε λοιπόν μια συμφωνία ότι ο χώρος αυτός θα είναι πεζόδρομος για να εξυπηρετούνται οι πιστοί που προσέρχονται στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν έγινε η συμφωνία, η οποία στη συνέχεια έγινε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή προχώρησε και έγινε νόμος. Αυτός λοιπόν ο νόμος λέει ολοκάθαρα ότι ο χώρος αυτός είναι πεζόδρομος και πρέπει να τον προστατεύσουμε από τα αυτοκίνητα. Από την πλευρά του και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μανώλης Κεμεσίδης τόνισε πως το σημείο είναι πεζόδρομος. Όμως οι μπάρες που είχαν τοποθετηθεί ήταν παράνομες, καθώς εγκυμονούσαν κίνδυνο για ατύχημα. Είναι πεζόδρομος. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε τώρα, μετά από έγκριση που θα έρθει από το Ηράκλειο, τις πινακίδες του πεζόδρομου και όλα τα σήματα και έχει λήξει το θέμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε κανένα σημείο του Δήμου δεν μπαίνουν μπάρες. Και ούτε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαγορεύεται σε πεζόδρομους να μπαίνουν μπάρες. Παράλληλα, ο εφημέριος του Αγίου Νεκταρίου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα τηρηθεί ο νόμος και δεν θα διέρχονται αυτοκίνητα από το συγκεκριμένο σημείο. Προσπάθεια για να συνεχίσει την σημαντική του προσφορά στους μαθητές του Ηρακλείου, που προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες, καταβάλει η Δημοτική Αρχή με στόχο η άκρως επιτυχημένη δράση του κοινωνικού φροντιστηρίου να διατηρηθεί και για τη νέα σχολική χρονιά. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Κοινοτομίας Μαρία Καναβάκη, τόνισε πως σε ό,τι αφορά το κοινωνικό φροντιστήριο, έχουμε ως στόχο να συνεχίσει τη λειτουργία του στο τρίτο διαμέρισμα και να οργανωθεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Με 80 μαθητές λειτουργήσε στο τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από τον περασμένο Νοέμβριο το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διδάσκονται εκεί αρχαία, έκθεση, ιστορία, μαθηματικά, φυσική και χημεία. Και ο στόχος του Δήμου Ηρακλείου είναι το πρόγραμμα του κοινωνικού φροντιστηρίου να επεκταθεί όχι μόνο
στο τρίτο διαμέρισμα, αλλά και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του στο τρίτο κοινωνικό διαμέρισμα και να οργανωθεί επίσης και στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Για το λόγο αυτό, εντός των καλοκαιρινών μηνών, θα γίνουν οι επαφές της Αντιδημαρχίας Παιδείας με τα διαμερισματικά συμβούλια, έτσι ώστε το Σεπτέμβρη του 2015 να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016. Μέσα στο καλοκαίρι, η αρμόδια αντιδήμαρχος θα καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς να συμβάλλουν στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, προκειμένου το Δημοτικό Φροντιστήριο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Το επιχείρημα αυτό στήθηκε πιλωτικά. Σεπτέμβριο αναλάβαμε, Οκτώβριο το σκεφτήκαμε, Νοέμβριο λειτουργούσε. 80 μαθητές της πόλης μας, άρα και οικογένειες, καταλαβαίνετε τον αριθμό, από αυτό βοηθήθηκαν. Τα παιδιά ήταν σε μια κατάσταση που είχαν ανάγκη φροντιστηρίου, οι γονείς αδυνατούσαν και αυτή τη στιγμή έδωσαν τις εξετάσεις των σχολείων τους, πήγαν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι έγιναν μαθήματα και σε επίπεδο πανελληνίων εξετάσεων για μαθητές της τρίτης λυκείου και πήγαν πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν ξεκινήσαμε από το μηδέν, πιλωτικά, και έχουμε ήδη 80 μαθητές που πήραν κάτι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λίγο μετά τις 7 το πρωί έδεσε στο λιμάνι της Σούδας το Rhapsody of the Seas της εταιρείας Royal Caribbean International. Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μετέφερε 2.073 επισκέπτες και 798 άτομα, τα οποία αποτελούσαν το πλήρωμά του. Με 2.073 επιβάτες από 60 διαφορετικές εθνικότητες και 800 άτομα πλήρωμα κατέπλευσε για πρώτη φορά το πρωί στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas της Royal Caribbean International, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας κρουαζιέρας παγκοσμίως. Οι περισσότεροι είναι Αμερικανοί, Βρετανοί και Αυστραλοί. Yep, first time in Crete. First time here? Yes, it is. It is my first time here in Crete. I'm coming from Oregon, USA. From England originally. England. Yes. Nice. It's your first time here? This is our first time here. Yes. I'm here for the town. Apparently, it's a beautiful town. Lots of tourist sites to see. Συνολικά το συγκεκριμένο πλοίο θα έρθει φέτος 14 φορές στο λιμάνι της Σούδας. Και αυτό είναι δείγμα της πολύ καλής συνεργασίας αφενός που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας του Λιμενικού Ταμείου και των φορέων της πόλης, του Δήμου Χανίων και των υπόλοιπων φορέων της πόλης και αφετέρου της ικανοποίησης που δείχνει η εταιρεία από το λιμάνι της Σούδας και από τον προορισμό των Χανίων, καθώς το συγκεκριμένο πλοίο και του χρόνου θα έχει αρκετές αφίξεις. Ο Όμιλος Καρύμπιαν τριπλασίασε φέτος τις αφίξεις των πλοίων του στο λιμάνι της Σούδας σε σχέση με πέρυσι. Από 9 το 14 γίνονται 32 το 15, με τα πλοία άνω των 2.000 επιβατών, τα μεγάλα πλοία, από 5 το 2014 να γίνονται 22 το 2015. Αυτό είναι και αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς επιβάτες στο πλήρωμα και την εταιρεία γενικότερα, η οποία αποτυπώνεται στα εσωτερικά ρυθματολόγια ικανοποίηση των επιβατών, με τους ποιοτικούς δείκτες κάθε χρόνο να αυξάνονται σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από το Λιμενικό Ταμείο και από τους υπόλοιπους φορείς αποτυπώνεται σε αυτά τα ρυθματολόγια και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό το καλό αποτέλεσμα με την αύξηση των πλοίων κάθε χρόνο. Το κρουαζιερόπλοιο ήρθε από τη Μύκονο και έχει επόμενό του σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Λίγες μόλις μέρες άνταξε η ηλεκτρονική μπάρα της οδού Βάρδα Καλέργη πριν παραδοθεί στην αδιαφορία των πολιτών και την καταστροφή της. Την μπάρα εντόπισε σπασμένη από την βάση της και πεταμένη στην άκρη του δρόμου ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Ρεθύμνου, Μίνωνας Ελεφαντινός, ο οποίος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κάποιοι εξακολουθούν να μη σέβονται τη δημόσια περιουσία. Ο εισαγγελέας Ραφτ Επάγγελτα, κατάφθορας δημόσιας περιουσίας, αυτή τη φορά ζητήθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνου να πραγματοποιήσει καταγγελία για ποινική δίωξη αυτών που προκαλούν φθορές στις μπάρες του δακτυλίου και στον ηλεκτρονικό μηχανισμό τους. Αυτό δεν το ξέρω. Ειλικρινά είναι ένα θέμα, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μου ζήτησαν από την αστυνομία να πάω να κάνω καταγγελία σαν Δήμος. Κάποιος από το Δήμο και πήγα εγώ, ήταν Σάββατο πρωί, για να κινηθεί η διαδικασία. Πράγμα το οποίο και έπραξα και. Από εδώ και πέρα φυσικά θα βρεθεί, είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί ο ένοχος, ο άνθρωπος που έκανε τον βανδαλισμό αυτόν. Πάνω από δύο μήνες μετά την υποτιθέμενη ημερομηνία έναρξης του δακτυλίου ακόμα δεν λειτουργεί κανονικά. Οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί στη Βάρδα Καλέργη, όχι όμως και στην Οδό Αρκαδίου. Πρέπει να απομονώσουμε και να... Αφενός με να καταδικάσουμε όπως κάνουμε όλοι, αλλά και να απομονώσουμε και να συνεργαστούμε, να βρούμε τη λύση ούτως ώστε η πόλη αυτή να διώξει
από μέσα της αυτά τα στοιχεία και αυτές τις συμπεριφορές. Σε βάθος χρόνου, μεσοπρόθεσμα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με πολύ σοβαρή συνεργασία και ειλικρινή συνεργασία μεταξύ μας όλοι οι φορείς, να προσπαθήσουμε να κάνουμε την πόλη μας αφιλόξενη σε αυτά τα στοιχεία. Σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν σέβονται τους κανόνες που πρέπει να ισχύουν σε μια πόλη για να μπορέσει να προχωρήσει στο μέλλον με αισιοδοξία και να πάρει αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αξίζει να πάρει αυτή η πόλη. Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν μπορούν κάποιοι λίγοι να ταλαιπωρούν τόσο πολύ τους πόλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιοποιείται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην ταυτότητα του ή των δραστών δολιοφθοράς στις μπάρες και τον ηλεκτρονικό μηχανισμό του δακτυλίου. Και θα πρέπει ειλικρινά να είναι παραδειγματική η τιμωρία του, ούτως ώστε να δοθεί και μια δημοσιότητα σε αυτό, και χαίρομαι που δίνουμε δημοσιότητα για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί πραγματικά να παραβιάζει με τόσο βίαιο τρόπο απλά πράγματα που έχουν φτιαχτεί, που έχουν στηθεί για να κάνουν καλύτερη τη ζωή του, τη δικιά του, του παιδιού του, του αδερφού του, της μητέρας του. Αυτός είναι ο αγώνας που κάνει ο Δήμος. Να κάνει μια πόλη που να είναι πιο ανθρώπινη, να είναι εύκολα προσπελάσιμη και λειτουργική και αισθητικά βέβαια, όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά για εμείς χρησιμοποιούμε όλο τον χρόνο την πόλη αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν, βάζοντας κάποιους στοιχειώδεις κανόνες, να φτάσουμε σε ένα σημείο που η πόλη αυτή να λειτουργεί. 3 τόνους ντομάτας εξασφάλισε και θα διανύμει τις επόμενες μέρες τα μέλη του Σύλλογου Στριτέκνων Χανίων. Η διαδικασία της διανομής πρόκειται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί 3 περίπου ώρες αργότερα στην περιοχή των εργατικών κατοικιών στο Κόκκινο Μετόχι. 3 τόνους ντομάτας εξασφάλισε και θα διανύμει δωρεάν στα μέλη του το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Σύλλογος Τριτέκνων Χανίων, μετά από συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Πορωκηπευτικών Κουντούρας. Η κάθε οικογένεια δικαιούται 1 τελάρο ντομάτες. Τα μέλη μας τώρα πρέπει να έρθουν εδώ στο σύλλογό μας από αύριο, από τις 9 μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, για να παίρνουν το χαρτάκι σειρά προτεραιότητος και με την κάρτα τριτεκνίας, την καινούρια κάρτα τριτεκνίας, να έρχονται το Σάββατο από τις 10 η ώρα στην πλατεία στο Κόκκινο Μετόχι εργατικές κατοικίες για να παίρνουν ο καθένας 1 τελάρο ντομάτες. Στόχος του Συλλόγου Τριτέκνων είναι η συνεργασία με τους ντόπιους παραγωγούς προκειμένου να εξασφαλίζει μια καλή τιμή αγοράς και για άλλα προϊόντα. Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει και αργότερα να πάρουμε προϊόντα από τον ομό μας, από παραγωγούς. Κοιτάμε για πατάτες. Έχουμε μία βλέψη για πατάτες, γιατί δυστυχώς με τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα 4 προγράμματα που ανακοινωθήκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, είναι στα όρια της φτώχειας. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι, λίγες τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται αυτά τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να σας πω ότι το οικογενειακό εισόδημα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να είναι στο όριο της φτώχειας, δηλαδή 5.400 ευρώ για μία πενταμελή οικογένεια. Αυτό κατ' εμέ είναι λίγο τραβηγμένο πάρα πολύ και γι' αυτό ο Σύλλογος προσπαθεί και θα προσπαθήσει να αγοράζουμε διάφορα προϊόντα από τις συνδρομές που μας δίνουν τα μέλη μας και να τα δίνουμε δωρεάν προς αυτά. Υπενθυμίζεται πως η διανομή της ντομάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έως τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Κόκκινο Μετόχι στις εργατικές κατοικίες. Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους φιλοξενήθηκε στα Χανιά. Οι προβολές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο της πόλης. Αυτή τον έφαγε. Ζωζέ, ποιος είδα. Αυτή τον έφαγε. 20 χρόνια κάθε μέρα την καρδιά. Πόσο θα αντέξει. Πρεμιέρα χθες στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων για το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε το 1999 στη Γαλλία και προβάλλεται ταυτόχρονα σε 29 χώρες και 84 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό διαγωνίζονται ταινίες όχι μεγαλύτερες από 3 λεπτά, χωρίς τους τίτλους αρχής και τέλους, ενώ οι συμμετοχές προέρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου, αντιπροσωπεύοντας όλα τα κινηματογραφικά είδη. Τρελή θεά. Από αυτά καλά είναι.
Αλλά κανένα που το όλο να κάνουμε μια έκκληση. Το κοινό που θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ στα Χανιά θα ψηφίσει την καλύτερη ταινία και το ίδιο θα κάνουν σε όλες τις πόλεις που θα γίνει η προβολή του φεστιβάλ. Ορίστε τις κουβέντες γιατί φτάσαμε. Και εδώ αγαπητοί μαθητές παρατηρούμε μία χαρακτηριστική ελιά. Η ελιά και η ελαιοδεντρό, ολέα λατινιστή της οικογένειας των ηλιοειδών, συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Είναι δέντρο εθαλές. Τα φύλλα του είναι αντίθετα, λοχοειδή, δερματώδης σκουροπράσινα από την πάνω πλευρά και από την κάτω πλευρά γυρόφρα. Τα Χανιά είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που θα γίνει η προβολή με ελεύθερη είσοδο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά ακολουθούν οι επισκέψεις με τον Μαθιό Φραντζεσκάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.